Έχετε κάνει μόνο δύο ρόλους αρχαίας τραγωδίας στο θέατρο. Ωστόσο, έχετε παίξει σε δύο ταινίες που είχαν σχέση με ήρωες από την αρχαία τραγωδία. Την Άλλη Μύδια του Ζιλ Ντασέν και τη Φέδρα. Βεβαίως. Είχα την έμπνευση μετά από το τεράστιο σιξέ του Ποτέ την Κυριακή να κάνουμε τραγωδία. Και ποιο ήταν το θέμα που μ' άρεσε και που άρεσε και στον Ντασέν, ήταν η Φέδρα. Όταν λοιπόν η Μαργαρίτα Λιμπεράκη άρχισε να γράφει το σενάριο, πραγματικά ενθουσιάστηκα, βέβαια συνεργάστηκε και μαζί με τον Ζούλη πολύ, και έπειτα το κάναμε ένα έργο, το στο οποίο ας πούμε παίζανε ρόλο πολύ οι Έλληνες εφοπλιστές. Και έπειτα υπήρξε συνάντηση με τον Anthony Perkins, όπου ζήσαμε μαζί στην Ίδρα, όπου ο Τόνι ερωτεύτηκε την Ελλάδα και η Ελλάδα ερωτεύτηκε τον Τόνι. Δεν έχω ξαναζήσει μια τόσο σπουδαία συνεργασία όσο με τον Τόνι. Ο Τόνι είχε πολύ πιο πείρα από μένα στον κινηματογράφο. Και εγώ ήμουν πολύ ακατάστατη και αναρχική στα φώτα, στο θέμα φως. Και ο Τόνι με μια εξαιρετική, πώς θα σου πω, ευαισθησία, με έπαιρνε και με έβαζε μέσα στο φως ώστε να φωτίζομαι καλά, γιατί ο Ντασέν ούρλιαζε ότι δεν κάθομαι. Έπειτα συνδεθήκαμε τρομερά. Είναι από τις πιο μεγάλες μου αναμνήσεις η φιλία μας, η ερωτική φιλία μας. Γιατί ο Τόνι δεν ήταν απλώς ένας ηθοποιός. Ήταν ένας πανέξυπνος άνθρωπος. Είχε πολλά κομπλέξ βέβαια λόγω του πατέρα του. Αλλά ήταν η χάρης, ήταν η ευγένεια. Και ήταν και καλός συγγραφέας. Έγραψε ένα έργο που παίχτηκε στον Broadway. Και έτσι είναι ένα από τα πιο αγαπημένα μου πρόσωπα. Έχω τη φωτογραφιούλα του δίπλα στο κρεβάτι μου. Κάθε βράδυ το κοιτάω. Και μου γράφει αγάπη, στόμα, μάτια. Του είχα μάθει αυτές τις λέξεις ελληνικά. Τέλος πάντων, δεν θέλω να πω πιο πολλά. Η Φέδρα ήταν αλήθεια ευτυχία. Τώρα. Είναι κοντά σας σαν ρόλος. Σας εκφράζει σαν ρόλος. Ναι. Με εκφράζει αυτός ο τρελός έρωτας, ο οποίος δεν έχει καμία δικαιολογία να υπάρξει, τον καταλαβαίνω. Γιατί όπως σου είπα και πριν, ο έρωτας σε κάνει να κάνεις τα πάντα. Τώρα να σου μιλήσω για τη Μύδια. Θεωρώ ότι είναι πραγματικά αξιόλογο. Διότι θυμάσαι αυτή την ιστορία της Αμερικάνας που σκότωσε τα τρία της παιδιά όταν ήταν στην Ελλάδα και ο αεροπόρος, ο σύζυγός της, την εγκατέλειψε για μια Ελληνίδα. Λοιπόν, πήραμε όλη αυτή την ιστορία και τη συνδέσαμε με την ηθοποιό Μερκούρη, η οποία θα έπαιζε τη Μύδια, η οποία πάντα έφευγε, πάντα ερχότανε και είχε πολύ προσωπικά μου θέματα μέσα. Πως ένας μονόλογος που λέω, που αν τον προσέξεις είναι πάρα πολύ, φωτίζει τη δική μου προσωπικότητα. Το φιλμ εγώ δεν το αγαπώ, ίσως για αυτό το λόγο. Δεν ξέρω, ήταν πολύ μυστήρια κατάσταση αυτό το φιλμ. Και αυτό το φιλμ τελείωσε την καριέρα μου στο σύνολο. Νιώθω σαν να έχετε μία μόνιμη εκκρεμότητα με τη Μύδια. Την έχω. Την έχω γιατί έδωσα πάρα πολλά για τον έρωτα. Και όταν μιλάω για τον έρωτα, μιλάω για τις έμμονες ιδέες που έχω στη ζωή μου. Όπως είναι αυτός ο τόπος, παραδείγματος χάρη. Είμαι Μύδια για αυτόν τον τόπο. Μπορώ να κάνω τρομερά πράγματα.